Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεβάλλητες περάσανε κλεφτά. Πατάγανε στις μύτες ποιος έρωτας περνά. Απ' το παραθυρό μου εσύ σου τελικά το άλλο το μισό μου. Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεφαλίτες με δύσαν στα νυχτά. Μου κλέψαν τις αίτες, δεν είχα οπλιστεί. Για τέτοια καταιγίδα με βρήκε η χαραυγή. Με λιώμα την ασπίδα θα κάνω πάλι το ίδιο λάθος με το ίδιο πάθος. Καημένη λογική, καημένα δέντρα του κόσμου η σέντρα. Τον έρωτα το βάζει φυλακή. Εφτά Κάνε κατά τον λόγο, να μου σκεφτείτε τι αποφασίσετε για την το γάμο. Όπως πάμε να τον αναβάλουμε. Γιατί? Αγάπη μου, γίνεται να κάνουμε Παναίρκα. Τη Σοφία και η Ρεβέκα να είναι άρρωστες. Αποφάσισα ότι κάποιος πρέπει να πάει να αντιμετωπίσει τον Αχιλλέα στα ίσια. Συζητούσε κάποιος εσύ? Φυσικά. Γιατί όχι δηλαδή. Άρα τι εξέχασες, τι σου έκαμε? Όχι, δεν ξέχασα. Αλλά τι μπορεί να μου κάνει που είμαι στη φυλακή? Τούτη άμα μέσα στη φυλακή είναι πιο επικίνδυνη από ότι άμα είναι έξω. Άντε, να φάτε και να πάμε για να μην αργήσουμε, εντάξει? Πού είναι η μαμά μου? Κοιμάται ακόμα. Μα εγώ θέλω να της πω καλή μέρα πριν φύγουμε. Εν κρίμα να την ξυπνήσουμε, μπαρή μου. Άφησε την, μπορεί να ξυπνήσει από μόνη της. Στιανά μου, έχεις το τηλέφωνο και το γραφείο που σε πιάσε για διαφήμιση? Ναι, γιατί όμως? Θέλω το. Εσύ γιατί το θέλεις? Μα να σας δω καλό αρκασμό, καλέ. Πρέπει να σας μιλήσω. Τι έγινε? Η Ρεβέκα είναι πολλά σοβαρά. Η κατάσταση της αρχίζει να ξεφεύγει από τον ελεγχό μου. Φαντάστηκα το. Θέλω να μάθω την αλήθεια. Για το θέμα της μαμάς μου και για τις σχέσεις σου με τον Δράκο. Ιάκωβε, έχω βαρεθεί όλες αυτές τις κατηγορίες. Αν ήθελα να κάνω κακό στην Αρετή, γιατί να το κάνω μέσω του Δράκου? Περιπέζεις με. Είσαι στους εγκληματίες μες στο σπίτι σου. Ζήτα να γυρευτείς αλλού. Το άλλο θέμα είναι το σπίτι της Αγγελικής. Ευχαριστώ, συζητήσαμε το τούτο. Εγώ θεωρώ το θέμα λήξα. Κοίταξε, Κυριακό, θέλω να σε πιέσω. Ούτε να δεχτείς να πάει πίσω στο σπίτι για οποιοδήποτε λόγο, αλλά έχω τη δυνατότητα να κρατήσω το σπίτι και να μείνει στην οικογένεια. Σκέφτηκα να το γράψω πάνω στη Φάνη. Μίλα με τη Φάνη τότε. Εγώ δεν θέλω να ανακατωθώ με στα περιουσιακά σας. Καταλαβαίνεις τη θέση μου. Θέλω να δώσω εξετάσεις και όπως αντιλαμβάνεσαι, ένιωθα ασφαλής να ετοιμάζω τα κομμάτια μόνη μου. Μπορείς να με βοηθήσεις? Ιωάννα μου, πραγματικά θέλω να βοηθήσω. Όμως δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε. Εσύ λογικά να βιάζεσαι. Βασικά θέλω να ξεκινήσω άμεσα. Τώρα που είναι να παντρευτώ και έχω τριχάματα με το γάμο, μπορώ να σου υποσχεθώ κάτι. Η Ρεβέκα, αρίστο, πρέπει να μπει σε κλινική. Μόνο έτσι να πάρει όσα χρειάζεται για να μπορέσει να επανέλθει. Είναι πολλά σοβαρή κατάστασή της. Ξέρω το. Το θέμα είναι όμως πώς θα την πείσεις να πάει κλινική. Να σου θυμίσω πως υπάρχει ένα μωρό μες στη μεσηρέα, κοπέ. Και αν παντρευτείτε, νομίζεις ότι μπορείτε να το κάνετε ευτυχισμένο? Νομίζω πως αξίζει να προσπαθήσουμε. Καλώς την. Τι έπαθες? Πού πας? Για ανάλυση, ένα μαύρο. Μάλιστα. Το εξετάσαμε και τα πράγματα είναι πολλά σοβαρά. Τούτο που ήβρα ήταν αρσενικό. Είναι ένα από τα πιο ισχυρά δηλητήρια. Θανατηφόρο, δηλαδή? Φυσικά. Προκαλεί βλάβες και αλλοιώσεις στο γαστροεντερικό σωλήνα, αιμορραγίες, πτώση της αρτηριακής πίεσης και αποθηκεύεται στο σηκώτη, στα νεφρά, στις πλήνες και στους πνεύμονες.
Αγγλία. Γιατί εκπλήσεστε? Είσαι με τα ρούχα του δόκιμου. Ναι, πρέπει να πάω πίσω στη σχολή. Μάλιστα, επιστρέφεις πίσω στην ιερατική. Ναι, ήρθε η ώρα να πραγματοποιήσω τον ήρωα μου, να γίνω ιερέας. Εχωρίσατε οριστικά με την Ιωάννα. Λυπούμαι που το λέω, αλλά ναι, ο καθένας πρέπει να τραβήσει ο δρόμο του. Δεν νομίζεις ότι τα παρετάς λίγο εύκολα, ρε φίλε? Όχι, χάρη μου. Επάλεψα. Αλλά για να επιβιώσει μια σχέση πρέπει να παλέψουν και οι δυο. Ξέρω το καλά τούτον εγώ. Όπως και να έχει, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις και ελπίζω να κάνεις τη σωστή επιλογή. Με τη βοήθεια του Ιακώβου νομίζω έκανα τη σωστή επιλογή. Τι έκανα εγώ? Το μόνο που έκανα ήταν να σου βοηθήσω να σκεφτείς καθαρά. Κατάφερες τα. Η πραγματική ευτυχία βρίσκεται κοντά στο Θεό. Εύχομαι να βρεις εσύ το δρόμο σου, Φανή μου. Ευχαριστώ σε εσένα. Εγώ τι έκανα? Δεν έκανα τίποτε. Έκαμες. Ήσου δίπλα μου σαν πραγματική φίλη. Στάθηκες μου σαν αδελφή. Δεν θα δοξιάσω ποτέ. Δεν καταλάβα όμως. Εγκαταλείπεις μας να αφήσεις τη σχολή? Σάβα μου, θέλεις να σου φτιάξω καφέ? Όχι, Λουκλό μου. Ευχαριστώ. Έτσι κι αλλιώς βιάζομαι. Πρέπει να πάω και στον καφέ, ναι. Ατυχία. Γιατί? Σκέφτηκα ότι πλησιάζει ο γάμος και εγώ και η Αλεξία είμαστε έτοιμες ακόμα. Ναι. Τι ήταν λουλούδια για τη διακόσμηση, διάλεξαμε. Παρακάτω. Πρέπει και μια φορά να μας πάρεις εσύ. Νόμισες ήταν να την γλιτώσεις? Πάνω σε τούτο θέλω να σας πω κάτι. Γιατί πήρες το σβάρο σου? Κάμα κάτι που δεν πρέπει? Όχι. Όχι, αγάπη μου. Καμιά σχέση. Είναι κάτι που αφορά το γάμο. Τι? Λουκία, νομίζω δεν πρέπει να κάνουμε το γάμο. Με τούτα που συμβαίνουν με την Σοφία, τη λαμβάνεσαι? Καταλαβαίνω. Θέλω να κάνουμε το γάμο να έχει η Σοφία μαζί μας. Και να είναι καλά. Ξέρω το, Σάβα μου. Ούτως ή άλλως, περιμέναμε τόσο καιρό. Δεν πειράζει να περιμένουμε ακόμα λίγο. Πέ μου να δω, πώς πήρες με το διαγώνισμα σου? Δεν ξέρω. Οι παραπάνω ερωτήσεις ήταν από το τελευταίο κεφάλαιο που διαβάσα το πρωί που πάνω από πάνω. Δηλαδή έχεις φόνα με το περάσεις, κόρη μου? Μα δεν νομίζω. Τέλος πάντων, η θεία πώς είναι? Άρρωστη πάλι, κόρη μου. Ψέσουλη νύχτα είναι κάμιση. Έκαμνε ναι με τους. Δεν μπορεί να γίνει. Μήπως πρέπει να κάνει πιο εξειδικευμένες εξετάσεις? Να ξαναπάει στο γιατρό. Και ο πανίκος πρέπει να μετακομίσει σπίτι της, να την προσέχει ώσπου να δούμε να μου να γίνει. Προφανώς χρειάζεται κάποιον κοντά της. Σίγουρα. Και άμα φεύγει ο πανίκος, είναι πιο νοιό. Ώσπου να δούμε η κατάσταση που είναι να μας βγάλει. Ευτυχώς που αναβλήθηκε ο γάμος. Από τη στιγμή που λογιασμένη, δεν έχω έννοια. Λέω να περάσουν του τα ούλα, να χαρούμε κι εμείς το γάμο. Η Ζωή, η κοπέλα που μαζί με τη Ρεβέκα στο σπίτι, λέει πως είναι το κατάλληλο περιβάλλον για να γίνει καλά. Και πιστεύω ότι. Κοιτάξτε, κύριε Κόρη, εγώ λέω ότι από το σπίτι μπορεί να σας κάνει ζημιά η Ρεβέκα. Ενώ στην κλινική δεν θα ζητούν την ευκαιρία. Σε παρακαλώ, ακούστε με. Κύριε Κοπέλα, ας μιλήσω. Κάτι σοβαρό. Επέμε, ρε πανίκο. Ο Αρίστος είναι δικός μας άνθρωπος. Η Μαριάννα έβρε ένα μπουκαλάκι σπίτι της Σοφίας και πήρα το περιεχόμενο για ανάλυση και ευκήκαν τα αποτελέσματα. Ένα μπουκαλάκι, να μου λες τώρα, να μου είσαι μέσα. Δηλητήριο, ρε κύριε, εγώ, αρσενικό. Αρσενικό? Αποκλείεται. Μην το αποκλείεται, δηλαδή να μου είπα ψέματα. Εντάξει, πανικό, ηρέμησε, με φωνάζεις. Αντιλαμβάνεσαι τι μπορεί να κάνει στον εαυτό της η Σοφία τώρα. Είσαι από την προλάβαμε στο νοσοκομείο. Πώς μπορεί εγώ να σε εμπιστευτώ το παιδί μου? Πανικό, παραλογίζεσαι. Η Σοφία δεν θα κάνει ποτέ έτσι πράγμα. Συγγνώμη, με βεβαινώ. Δεν είναι ανάγκη να κάνετε εικασίες και να τσακώνεστε μεταξύ σας. Πρώτα πρέπει να γίνουν κάποιες αναλύσεις στη Σοφία να δούμε αν έχει το ίδιο δηλητήριο στο αίμα της. Δεν υπάρχει κάποιος κανονισμός που να μου λέει ότι δεν μπορώ να δουλέψω. Άρα δεν χρειάζεται να σταματήσεις τη δουλειά σου. Ναι, εντάξει, στην αρχή μπορεί να μου λέω κάπως μαζί σου, αλλά να λέμε και τα αλήθεια. Από τζόρμα να λάβεις την βιβλιοθήκη, έπειρε έναν ούλα ρολόι. Χαίρομαι που μπόρεσα να σας εξυπηρετήσω, αλλά η απόφαση μου να μείνω μακριά είναι συνειδητή. Άρα, θα σε ξαναδώ. Σε τον χρόνο, όχι. Αλλά ξέρετε που μπορείτε να με βρείτε, Ιακώβε μου. Να είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
Τούτα ούλα εξαιτίας της Ιωάννας. Όχι, Φάνη μου. Δεν το βλέπεις έτσι. Κάποτε στη ζωή δεν ξέρουμε τι θέλουμε και τι έχουμε να δεν το χάσουμε. Ιωάννα, έμαθε μου πώς να αγαπάς, πώς να ερωτεύεσαι. Μπορούσες, ρε Ηλία, να προσπαθήσεις παραπάνω. Όχι, Χάρη μου. Προσπάθησα αρκετά. Είναι καλό μερικές φορές να αποφεύγεις το κακό πριν να συμβεί. Είσαι σπουδαίος άνθρωπος, να μου λείψεις. Και εμένα, Φάνη μου. Αλλά ξέρεις που μπορείς να με βρεις. Πάντα να έχω χρόνο για σένα. Να σου μιλήσω, να σε βοηθήσω. Όπως έκαμε και εσύ σε μένα. Καλή τύχη, φίλε μου. Και να προσευχείς για εμάς. Πάντα. Μιας και ήρθαν έτσι τα πράγματα, χρωστώ σου μια συγγνώμη. Συγγνώμη για τη συμπεριφορά μου απέναντι σου. Ίσως βαθιά μέσα μου να ήθελα να σου μοιάσω. Καλή συνέχεια. Ό,τι ζωή να μιλήσω. Ευχαριστώ, Χάρη μου. Εσύ, πώς θέλω να στα πω. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, πάμε στον ίδιο τόπο. Εκτός αν κάνουμε λάθος. Καλά, εσύ πού πάει. Εγώ πάω να πληρωθώ στο πρακτορείο Μοντέλο. Έτσι, εγώ. Πάει να πληρωθεί στο πρακτορείο Μοντέλο. Όχι, όχι, εγώ ήρθα να κάνω έρευνα να δω αν θα σας πληρώσω. Γιατί τούτοι εκμεταλλεύονται τον κόσμο. Και εγώ δεν θα επιτρέψω να εκμεταλλευτούν την κόρη. Και πού ήξερε ότι ήταν να πληρωθώ σήμερα. Α, υπολόγισε. Λοιπόν, παπά. Να μου πεις γιατί ήρθες δάμε ή να πιάσω τηλέφωνο τη μάμμα. Ήρθα να κάνω δοκιμαστικό. Είναι πράγμα. Σαν πάγει πολλά να δεις. Να βάλουμε και εμείς τέρα πάνω στα τραπέζια σε χρυσοσκόνη. Α. Άξιπα, άτσι, άτσι, α. Έλα, κοιτά μου πάθες τώρα. Γεια μου, αφήσε με να σου κάνω εγώ το γάμο τον ονείρο σου. Ε, μα εμείνε τσάμε. Ε, πού να πάω. Να προσγειωθείς την πραγματικότητα. Φύγε από το όνειρο. Γε μου, έτσι δύσκολο. Έλα να δεις. Θα πιάσουμε το πιστολάκι με σιλικόν. Θα βάλουμε λίδα με λίδα με λίδα με και λίδα με. Θα κολλήσουμε το φτερό. Χρυσόσκονη βρίσκω παντού. Και θα σγόμουν και την τούρτα όπως θέλω εγώ, γε μου. Κάνει. Κάνει και άκουμε. Ακούω, πέ μου. Ο γάμος δεν θα γίνει. Χωρίσετε. Όχι, δεν χωρίσαμε. Κι ούτε πρόκειται να χωρίσουμε. Αναβάλλετε δηλαδή. Μια φορά που ήταν να χαρώ κι εγώ. Άγια μου. Δεν μπορούμε να τον κάνουμε τώρα με τούτα όλα τα προβλήματα που έχουμε. Κάποια στιγμή να γίνει. Αλλά να περάσουν τούτες οι δυσκολίες και να τον οργανώσουν. Άντε ρε ταβάκι. Άντε, έρει μόνο. Είδα από το μπράβο κάτι ρε κουμάρε τώρα. Άντε. Τα αυκιά μας ρε, και τρυπήσας. Είδες για μου τι τράβο έχουμε τον τους πελούς. Και εν και σώζεται η κατάσταση. Τι να κάνουμε. Λάκη, σκάσε, α. Κάμε τούτο να σκάσει, αμέν τον θέρω, α. Ακού, ακού, ακού. Θα βάλουμε φτερά παντού. Πας στους τοίχους, τα τραπέζια, τα μασέρκα, τα μπιρούνια, τα ποτήρκα, τα πια. Θα βάλω και πάνω, και πάνω. Σεβαγή μου, αγγίλε ο γάμος. Αν είσαι πάντα να λάβω εγώ. Ναι, ναι. Γιαννό, ο γάμος θα αναβάλλεται. Ξέρω, Ρουβάκη. Αλλά όπου τσινάχει ήμουν σίγουρος. Με τσιγκαντέμιν κουμπάρων που βάλει ο τζίρις μου. Ρεβέκα, μα τι κάνεις. Είσαι καλά, χρειάζεσαι κάτι. Όχι, δεν θέλω τίποτε. Γιατί είσαι τόσο καλή μαζί μου. Γιατί να μένει με. Είμαι δαμέ για να σε βοηθήσω, να ξεπεράσεις τούτα που σου συμβαίνουν. Σε πιστεύω. Είσαι δαμέ γιατί έβαλες τσίνος για να με ελέγχεις. Για ποιο μίλας. Ξέρεις πολύ καλά για ποιο μιλώ. Όμως δεν μπορείς. Δεν μπορείτε να με ελέγξετε άλλο. Ρεβέκα, είσαι σπίτι σου. Είσαι ασφαλής, εγώ είμαι δαμέ απλά για να σε προστατέψω. Ναι, γιατί μου διάς φάρμακα τότε. Τα φάρμακα που σου δίνω είναι αθώα. Ένα απλά για να σε κρατούν ηρέμοι. Πού ετοιμάζεσαι να πάεις.
Δεν πρόκειται να μείνω άλλο, δάμε. Δεν μπορείς να με αναγκάσει. Δεν σε παρακαλώ, δεν μπορείς να πάει πουθενά. Α, Νατάσα μου, τώρα που θυμήθηκα, θέλω να ρωτάς. Κοινούς που να έρχονται, αν θέλουν ψηλό τραπεζάκι ή χαμηλό. Να μην μπερτευκούμε κάθε στράτα. Λέω να σου πω, ξέρω τη δουλειά μου. Απλά κάποιοι είναι ιδιότροποι. Έλα, παρικό μου. Πέβω. Τα πουλαλείς, ρε. Δεν θα μπορούμε ότι είμαστε παιδική χαρά, δάμε, ρε. Ό,τι θέλετε, κάνετε ρε σου και ο άλλος, ρε. Άκου να δεις, δουλεύκετε, εμπιερώνεστε. Εντάξει. Τι να επελάνετε εσείς τα μέσα. Άντε ρε πανίκο. Γιατί το μίλησες έτσι, τι έγινε. Θέλει μου η μισή μου αδειά, είναι παόριστο να μου βουράω πίσω τη Σοφία. Ο ένας βουράω πίσω τη Σοφία, ο άλλος βουράω πίσω τη Ρεβέκα και τη ζωή μαζί. Έτσι να με σπάσουν. Πέρασε μου το μυαλό σου ότι τούτοι οι άνθρωποι έχουν να χειριστούν πολλά σοβαρές καταστάσεις. Να τάσα τώρα τα χαία, υποστηρίζεις τους. Απλώς λέω σου ότι επέρασαν πάρα πολλά τελευταία και ότι έχουν ανάγκη να κοντά σε δικούς τους ανθρώπους. Να έρχονται, Νατάσα μου, να κάνουν τη δουλειά τους και να φεύγουν να πάνε στους δικούς τους ανθρώπους. Άκουσες, όχι ξεκινήσαμε κάτι μαζί και να μην είσαι εγώ μόνος μου δάμε. Να φέρνουν τον αντικαταστάτη τους, να γεννήσκεται η δουλειά μας όλων και να πάνε στο καλό. Ακούω να σου πω, εμένα με μου φωνάζεις. Όχι, ένα σου φωνάζω εσένα, κυρία μου, γιατί να μπορούμε να πάει πίσω που μου μπαίνει στο δωμάτιο ή η μίση μου πω ένα θιαβάσει. Και κάθε όλη μέρα να με που ενήσυχα, δεν μπορούμε να είσαι ενήσυχαστήριο, δαμέ. Αλλά μια κουβέντα είναι τζέφια, και φκάρ τα πέρα μόνο σου. Έχω κι εγώ τα δικά μου. Πάω. Πάω να φέρω κούνες. Έχει δίκιο ο Αρίστος. Δεν το σκέφτηκα. Πρέπει να μείνετε ψύχρεμοι. Να δείτε πρώτα τα αποτελέσματα ύστερα. Ποιο που τα σήμερα μετακομίζω μαζί σας. Δεν χρειάζεται. Επιβάλλεται. Θα είμαι τζαμέ να την ελέγχω. Αφού είμαι εγώ τζαμέ, μπορεί να πιάσω άδεια που τον πάρτσε να μείνει μαζί τη τι νύχτε. Όχι, επήρα την απόφαση μου και να αλλάξει. Θα επιβλέπω κάθε τη κίνηση. Και αν καταλάβω ότι τούτα ούλα κάμνητα για να κερδίσει την προσοχή μα, κατήχη τη. Επανικό. Γκρέκο, αντιλαμβάνεσαι τι περάσαμε τόσου μήνε. Αντιλαμβάνεσαι σε τι κατάσταση είναι ο Πάρη. Υποφέρει το μωρό τόσο καιρό για να τη δώσουμε σημασία. Άι στα τηλέφωνα, ρε κυρία Κοτσιόρα. Έλα, Φάνη. Ρεβέκα, τι εννοείς έφυγε. Καλά, καλά, έρχομαι, έρχομαι τώρα. Τι είναι, κύριε. Η Ρεβέκα χτύπησε τη ζωή και έφυγε προς σπίτι. Πάμε, γλύωρα. Τσιμπήθηκε. Ναι, επιτέλους. Πρέπει να πονώσω πολλά την Τζιγιόν του και ήταν ιδιότροπος. Ιάκωβε, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Εννοείται. Γιατί επίσης την Νεφέλη. Τι θέλεις. Θέλω να έβρω την άκρη σε τότε που γίνονται, παπά. Καταλαβαίνω. Αλλά φοβούμαι, Ιάκωβε. Δεν θέλω να το ρισκάρεις. Ξέρω τόσο καλά. Ξέρω καλά τον τρόπο που σκέφτονται. Απλά προσπαθώ να καταλάβω μέσα από λεπτομέρειες τι συμβαίνει. Έχει φαΐ στο τραπέζι, είναι ετοιμάσα μέσα στον. Πού να πάθει. Συναδερφή της μαμάς, είναι αρτής. Όχι τώρα, έχω κάποια πράγματα να κάνω, ίσως την επόμενη φορά. Αρετή, προσέχετε. Με ανησυχείτε, μου λέει υπόλεχο. Πάμε, Ιωάννα μου. Πάμε. Παπά, λες μου ξανά το επίθετο της Νεφέλης. Ακούσα ένα θόρυβο. Πήγα πάνω να δω αν είναι καλά η Ρεβέκα και είδα την ετοιμάζει τα πράγματά της. Προσπάθησα να την καθησυχάσω, αλλά έσπρωξε με βουλή της τη δύναμη και έφυγε. Φάνη, είναι μαζί με τη ζωή. Εγώ πάω να ψάξω να βρω τη Ρεβέκα.
Μπορείς να περπατήσεις, πρέπει να σε πάρω νοσοκομείο. Φάνη μου, δεν μπορώ να περπατήσω, πονώ πάρα πολλά. Το επίγον όμως τώρα είναι να βρεθεί η Ρεβέκα. Εντάξει, πάω να φέρω λίγο παγωμένα τα με. Ευχαριστώ. Κάποτε χτίζα ένα όνειρο τη μέρα, τώρα η στράτα μου δεν πάει παραπέρα. Μας κάνει, είσαι και γαουροφωνάρα. Κάποτε βλέπα τον ήλιο μες στα μάτια και αυτό τον ήλιο μου τον κάνανε κομμάτια. Φεύγεις. Τώρα φεύγεις. Μα πού να πάω. Πι, αλλάξαμε ρεπερτόριο. Τώρα σοβαρά. Εμυρολοάς το γάμα επειδή θα γίνει σε ένα μήνα, ας πούμε. Καλά σου λέει ρε κοπελούα. Αναβλήθηκε. Εν και ακυρώθηκε ο γάμος. Ποια, θεωρώ τα πράγματα πιο σφαίρικα. Ο γάμος αναβάλλεται. Η Σοφία είναι άρρωστη. Τίποτε δεν πάει καλά. Μεν παραμιλάς, γιέ μου. Τι είσαι και μου σου πέτει στα ευλογημένα. Εμάς κάνω όλα τα άλλα. Α, ωραία. Πες μου ότι είναι εγώ που φταίω τώρα. Σαν να σου πιάνω μάτι μου. Όχι καλέ μου, αλλά και εσύ. Μην είσαι αρνητικός. Αφήσεις τα πράγματα έτσι να έρθουν μονά τους. Ρε αγάπη, επαράγγειλα και του λείπες. Που την Ολλανδία. Όχι, που την Μυρολλανδία αυτό που έλεγα. Περιπέζεις, κόρη μου, έναν καιρός τους. Επέρασε ο καιρός τους τώρα. Έκανα και έναν ωραίο μενού. Φανταστήκα τα ούλα τόσο διαφορετικά, τόσο τέλεια. Μου και φταίεις εσύ, αγάπη μου. Είναι η φαντασία σου που φταίει. Μη φαντασία μου τα φταίει. Κανεί, ρε, κανεί. Κοπελές, μα να που κάνετε ζωάμε, να που θωρείτε με τόση προσοχή. Φορέματα. Α, κατάλαβα. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω κάτι άλλο. Το μαύρο, αγάπη μου, ή το κόκκινο. Το μαύρο. Η Βγερία μου. Δεν και καταλάβω πολλά να μου λαλείτε, αλλά τώρα που έγινες καλά, νομίζω να πάεις μια ημέρα με τη μάμα μου ή με την Έλενα. Ό,τι θέλεις και να θυκαλέξεις είναι νηφικό. Εγώ δεν ψάνε ημέρα και δεν βρες. Μα να βάλω νηφικό. Γιατί όχι, αγάπη μου. Εντάξει, ο γάμος είναι να γίνει στο Δημαρχείο, αλλά τούτο δεν σημαίνει ότι θα αντιθούμε κατάλληλα. Εγώ προτιμώ να πάω σε έναν κανονικό κατάστημα και να αγοράσω έναν κανονικό φόρεμα. Όχι και κανονικό. Εντάξει, δεν πας να αντιθείς κουφέτα, αλλά να έχεις μια χαριτομενιά. Εντάξει, εντάξει. Το θέμα του νηφικού είναι ένα λεπτό θέμα. Η κάθε γυναίκα τη μέρα του γάμου της θέλει να νιώθει άνετη και όμορφη. Άιστε να πάει σε όποιον κατάστημα θέλει, να θυκαλέξει ό,τι γουστάρει. Εντάξει, αλλά να έρθω κι εγώ για καλό και για κακό. Εγώ είμαι ευτυχισμένη που να παντρευτούμε. Και είμαι πάρα πολλά χαρούμενη που με δέχτηκε σαν δικό σου παιδί, κυρία Χρυστάλλα. Μα είσαι παιδί μου, κορί μου. Είσαι. Και ειδικά τώρα που να φέρει και το εγγονάκι μου στον κόσμο, να γίνεις και φορές παιδί μου. Χαρή, ξέρω ότι λαλούν ότι εγκρουσουζιά ο γαμπρός να δει τον νηφικό πριν τον γάμο, αλλά επειδή δεν θα βάλω νηφικό, θέλεις να έρθεις μαζί μας. Να έρθω. Και, παππού, μια ζωή ακόμα, ξέρεις το. Είσαι ο πρώτος που μου το λέει. Νομίζω έχεις τα μάθηκα της Μαρίας. Α, ναι, ειδικά τα μάθηκα είναι τα δικά σου, Γιάκο. Έχεις τα μάθηκα μου να πιάσει το όνομα σου. Μεγάλη μου τιμή το πράγμα. Ξέρεις το. Παπά, αγαπώ εσύ. Κάθε δυσκολία μαθαίνει μα και κάτι. Κι εγώ μέσα από τούτα έμαθα πάρα πολλά. Έμαθα ότι η οικογένεια έρχεται πάντα πρώτη. Κανένας άλλος δεν θα σε φροντίσει. Θα ανησυχήσει. Θα δω και τη ζωή του για σένα. Μόνο η δική σου. Προσπάθησα πάρα πολλές φορές να σου εξηγήσω. Αλλά αν ήθελες να το καταλάβεις. Ήμουν πολλά θυμωμένος. Τώρα όμως σε κατάλαβα. Κατάλαβα καλά τι σημαίνει να είσαι γονιός. Περίμενα ότι θα το άκουγα από την ημέρα το πράγμα. Χαίρομαι πάρα πολλά που μιλάς έτσι, Ιάκωβε. Όμως, θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Γιατί με ρώτησες για το επίθετο της Νεφέλης πριν. Γεια σας. Έντσι φαντάζομαι να ενοχλώ. Όχι, έλα, μου έλα μέσα. Έλα. Πώς είσαι? Είμαι καλά, κύριε Στέφανε. Ήρθα να δω τον Στέφανο. Αγάπη μου. Νίκ, δοντάκι. Και δοντάκι, πολύ, χρυσέ μου.
Θα σου κάνω κάτι να πεις. Όχι, μάνα, να μαθαίνω κάτι να κάνω εγώ με τα μόνη μου. Καλά. Καλώς σας ήρθα. Καλώς το. Κατάλαβα τι γίνεται δάμε. Σοφία μου, δεν προλάβα να σου το πω, αλλά ο πανικός αποφάσισε να εγκατασταθεί δάμε. Ο λόγος? Ο λόγος, γιατί πρέπει να έχει κάποιος συνέχεια μαζί σου. Είμαστε καλά. Ναι, αρκετά καλά. Α, και να ξέρεις ότι δεν θα φάεις, δεν θα πεις τίποτα, δεν το τσεκάρω πρώτα. Μάλιστα. Λοιπόν, πανικό, για να συνεννοηθούμε. Δεν είμαι κανένα μωρό για να χρειάζομαι ταντά. Σε παρακαλώ, πιάσε τη τσαντούα σου και πήγαινε πίσω στο σπίτι σου. Δεν πρόκειται να φύγω που δαμία, δεν βεβαιωθώ ότι είσαι εντάξει. Και πας τούτο να συμφωνήσω και η μάμα σου, οπότε δεν έχεις άλλη επιλογή. Καλά, Άντζο, πώς έγινε? Σπρώξε την ήρευε, κάτι έφυγε, έπρεπε να το περιμένουμε. Χτύπησες καπαλού? Όχι, όχι. Μόνο στο πόδι να λέμε πολλά εντόνος ο πόνος. Έδωσα τη σπαυσίπονο, έβαλα τη σπάγω, αλλά τίποτε. Μπορείς να το πατήσεις. Βοηθάς με. Ναι, καλό. Δεν μπορώ, πόνο πολλά, είναι αδύνατο. Εντάξει, μάλλον σπάσιμο, μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Καλύτερα πάω στο νοσοκομείο να κοιτάξω. Δεν τα κατάφερα να την βρω πουθενά. Να καλέσουμε την αστυνομία. Την αστυνομία να κάλεσε την Οαρίστο ήδη. Κύριε, εγώ πρέπει να πάρω τη ζωή στο νοσοκομείο να κοιτάξουν το πόδι της. Ό,τι είναι, ό,τι ρωνέσω, ενημερώστε μας αμέσως, εντάξει. Εννοείται. Όλα. Ζωή, συγγνώμη, δεν έπρεπε να σε αφήσουμε μόνη σου. Θα φτιάξω κόσμο δικό μου και μέσα θα ζω. Όλα να πω δε θα είναι εδώ. Για μένα θα είναι πια ψέμα το πραγματικό. Και αλήθεια θα είναι το φανταστικό. Εγώ γυρνώ ανάποδα όλη. Εγώ τρελό και πειραγμένο παιδί. Όταν εσύ θα λες φύγε, τότε αχωριστή θα με σκιά. Κι όταν ακούσω το έλα, τότε θα φύγω ξανά μακριά. Κι όταν εσύ θα λες όχι, σαν να έχω ακούσει το μεθαντιδρό. Γιατί η καρδιά μου πια το έχει. Κι έτσι απλά δεν θα υποταχθώ. Ω, τι κάνετε? Καλά είμαστε, Μιράντα, εσύ? Κάνω περιπολία, μόνη μου. Ευαρέθηκα. Τι να κάνουμε, είναι η δουλειά σας. Τι μυρίζει τόσο τέλεια? Ό,τι μας έμεινε από το μεσημέρι. Φέρνουμε τώρα μέσα σε μια οικογένεια ενάπορη. Μυρίζει, μου σας πω, ανακόπιτα. Ναι, λοιπόν, εμείς πρέπει να πάμε. Όχι, όχι. Να έρθω κι εγώ μαζί σας, να δω που μηνύσκω την οικογένεια, να βρουν κι εγώ λεφτά, τρόφιμα. Ξέρεις, οπότε χρειαστούν κάτι. Δεν νομίζω να είναι καλή ιδέα, Μιράντα μου, γιατί ξέρεις. Τούτα τα πλάσματα δέχονται βοήθεια από εμάς που μας ξέρουν. Κατάλαβες, αν σε δουν ξαφνικά μπροστά τους, να νιώσουν άβολα. Καλά. Λοιπόν, αν είναι, να τους δώσετε τούτο μου εμένα. Να πιάσουν κάτι, μπορεί να χρειαστούν. Ναι, εντάξει. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Γεια σας. Για καλή περιπολία. Ευχαριστώ. Σκέφτομαι πολλά πράγματα. Σαν τι? Αφορά την Νεφέλη. Τι, ανακαλύψες κάτι? Θυμήθηκα κάτι που αν επιβεβαιωθεί, για να ξέρουμε σίγουρα την αθωότητα, η
την ενοχή της Νεφέλης. Τι θυμήθηκες εγώ, ε? Τώρα το θυμήθηκα. Τότε που έγινε το περιστατικό, δεν το σύνθεσα. Δεν μπορούσα να μπει το μυαλό μου στην Νεφέλη. Ιακώβε, πες μου τι θυμήθηκες. Σε μια από τις συναντήσεις μας, έγινε αναφορά στο Δράκον Ελλάδος. Και είπαν μας κάποια από τα ηγετικά στελέχη του. Ένα από εκείνα τα ονόματα ήταν και μια κυρία Δημητροπούλου. Και το πείθον της Νεφέλης, Δημητροπούλου. Μπορεί, έναν καφέ μπορώ να τον κάνω μόνη μου. Ναι, ξέρω το, αλλά θέλω να ελέγχεις τι τρώει και τι πίνεις. Γι' αυτό είδαμε. Α, σοβαρό μιλάς. Ναι, γιατί νευριάζεις. Σοβαρό κοινό που έγινε. Πρέπει να δούμε πώς θα είναι προήλθε. Και θα σε φύγω να φάεις ούτε να πεις κάτι που να σε πειράξει. Ναι, θα με πειράξει ο καφές. Ναι, εν ήξερες καμιά φορά. Τι είναι τότε συμπεριφορά, ρε Πανικό. Απλώς, Σοφία μου, καλύτερα να προσέχουμε για να μην το ξαναπάθεις. Για το καλό σου. Καλημέρα. Καλημέρα. Φανή μου, έψαχνασαι. Τι συμβαίνει? Να κοπιάσεις. Η ώρα είναι καλή. Αν έπρεπε να σε μάθημα, κόρη μου. Είναι πια. Γιατί? Παπά, θέλω να μιλήσουμε. Κάτσε. Ναι, αν υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη, ενημερώνετε με. Φορούσαν τζιν παντελόνι, μπλε μπλούζα. Αθλητικά παπούτσια. Okay, εντάξει, θα περιμένω. Γεια, ευχαριστώ. Κανένα νέο για τη Ρεβέκα? Κάποιος είδε μια κοπέλα που της έμοιαζε, κοντά σε έναν περίπτερο. Τίποτε σίγουρο όμως. Το μόνο που εύχομαι είναι να μην ξανακάμει χρήση. Τι την έπιασε, Τζέφι, ε? Μακάρι να ξέρε, Πολίνα. Η μάνα σου αφήκεν τις δουλειές της να δαμε να σε βοηθήσει. Εγώ ξεσπιτώθηκα για να μην σκούδαμε μαζί σου. Μην είσαι ευχαριστή. Εντάξει, απλά εμπολά πιεστικός τόσο έλεγχος. Εσύ κάνω με αγάπη μου κανέναν έλεγχο. Δεν μου ενδιαφέρω που το κάνω. Δεν θέλουμε να το ξαναπάθεις. Μαμά μου, δεν θα ξαναρρωστήσω. Μπορώ να προσέχω και μόνη μου τον εαυτό μου. Ωραία, εμείς θέλουμε να είμαστε σίγουροι. Όπως είπαμε, Αναστασία, μπορεί να σου γέλασει. Τι να της γέλασω, ρε Πανικό, είσαι σοβαρός. Νομίζω ότι εγώ θέλω να είμαι αρρώστη. Αν μιλήσω με τον Μάριο, θα λύσει να με καταλάβει. Αν του πω ότι θέλω να περνώ χρόνο με το μωρό μου, ότι θέλω να μεγαλώνει μαζί μου, τζόι με την κοπέλα που το προσέχει, τι είναι να πει? Άλλη μόνο να με σε καταλάβει. Θέλω να του πω να σταματήσω από τη δουλειά. Να έχω χρόνο να είμαι με την κόρη μου. Και αν μου διά παραπάνω λεφτά για στη διατροφή, να τα βγάλω πέρα. Καλά, εσύ, εφάσαι να έρχεσαι τόσο πολλά σε επαφή με έτσι άτομα. Όχι, Μαριάννα, εφόουμαι. Η Πολίνα είναι η γυναίκα μου. Και η άλλη κοπέλα απλά εφάνηκε να τύχει. Θα πρέπει να ξέρεις ότι εγκόλασε έτσι που τον αέρα. Ναι, εντάξει, αλλά πάλι. Εγώ δεν νιώθω άνετα. Ενώ... Ρε, να κοίτα. Εάν φάσαι τόσο πολλά, η πόρτα είναι για μέ. Μπορείς να φύγεις όποτε θέλεις. Ξεκάθαρα πράγματα. Έτσι από την ώρα που μου είπε ο παπάς στο επίθετο της Νεφέλης, που σκέφτομαι ότι άκουσα το σε μια από τα συναντήσεις μας στην ομάδα Δράκος. Είσαι σίγουρος? Μήπως εμπερδεύτηκες? Όχι. Αποκλείεται. Και όσο το ξανασκέφτομαι, τόσο πιο πολλά σιγουρεύκομαι ότι το ξανάκουσα. Ναι, αλλά ξέραμε το επιθέτον της Νεφέλης. Αν το άκουσες στη συνάντηση, γιατί είπες κάτι? Τότε δεν το συνδύασα. Σκέφτηκα ότι ήταν απλώς μια συνωνυμία. Πώς ήταν δυνατόν να σκεφτώ ότι αναφέροντας στην Νεφέλη? Αλλά τώρα που έγιναν τούτα ούλα, ξαναθυμήθηκα το. Κυρία Μορφίτη. Η ίδια. Μπορείτε να με ακολουθήσετε.